Θα θέλουμε λίγο να μας μιλήσεις για την ιστορία του νοσοκομείου και σε τι κατάσταση βρίσκεται σήμερα. Το νοσοκομείο εδώ πέρα, αυτό εδώ, δεν θεωρείται σήμερα νοσοκομείο. Ενώ είχε 340 εργαζόμενους, 340-350 εργαζόμενους, με 7 κλινικές που κάλυπταν σαν δευτεροβάθμιο νοσοκομείο όλες τις δομές που είναι αναγκαίες για τη Δυτική Αθήνα, και με μια ιστορικότητα περίπου 100 ετών. Ξαφνικά, με μια απόφαση του Γεωργιάδη τη γνωστή, που ήθελε να καταργήσει όχι μόνο αυτό και άλλα 8 δευτεροβάθμια νοσοκομεία. Πότε μιλάμε? Αυτό έγινε τον Ιούλιο, τον Αύγουστο στην ουσία άρχισε να υλοποιείται αυτό το σχέδιο. Αυτό τον Αύγουστο μιλάμε. Αυτό τον Αύγουστο του 2013 δηλαδή που πέρασε, πάρθηκε αυτή η απόφαση που έλεγε ότι το νοσοκομείο αυτό πρέπει να κλείσει. Και το σχέδιο αυτό περιλάμβανε να μείνουν μόνο 40 εργαζόμενοι, ώστε να διαμορφωθεί, υποτίθεται, κάποιο σχέδιο για ένα ιατρείο αστικού τύπου ανοιχτού. Η πραγματικότητα ποια είναι? Είναι ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα υπήρξαν πολύημεροι αγώνες, 90 ημερών, και δεν το κατάφερε ο Γεωργιάδης αυτό το σχέδιο που είχε και που αλλού υλοποιήθηκε σε πολύ λίγες μέρες ή σε μια εβδομάδα, εξαιτίας της συμπαράστασης εδώ των κατοίκων της περιοχής, σε Γάλλιο, Χαϊδάρι, Αγία Βαρβάρα. Γιατί σε αυτό το νοσοκομείο, τώρα δημιουργήθηκε το Αττικό, θα πούμε μια κουβέντα σε σύγκριση μετά, έχει αναφορά ο πληθυσμός εδώ της περιοχής, σε Γάλλιο, Χαϊδάρι, Αγία Βαρβάρα. Πρέπει να πούμε μια κουβέντα ότι η συνολική κατάρρευση των δομών της υγείας στην περιοχή εδώ στη Δυτική Αθήνα είναι μια πραγματικότητα. Και εξαιτίας του ότι οι 100.000 επισκέπτες που ερχόντουσαν εδώ δεν μπορούν να βρουν την ανταπόκριση που είχαν πιο πριν, ξαφνικά το Αττικό νοσοκομείο έφτασε σε πληρότητα 200%. Το ΔΕ κρατικό της Νίκαιας, που είναι το αντίστοιχο νοσοκομείο, έφτασε γύρω στο 150%. Αυτό σε συνδυασμό με την κατάρρευση των ιατρείων του ΕΟΠΗ. Στο Χαϊδάρι είχε καμιά σαρανταριά γιατρούς, στο Γάλλιο 60, στην Αγία Βαρβάρα δεν θυμάμαι ακριβώς, καμιά τριανταριά. Έφτασε τον κόσμο δηλαδή, που δεν έχει δυσκολίες στην ασφάλιση, την πρωτοβάθμιας περίθαλψης, να μην μπορεί να βρει λύση. Κατά συνέπεια, όταν φτάνει στο νοσοκομείο, έτσι, ο κόσμος έχει σοβαρό πρόβλημα. Δεν υπάρχει δηλαδή προσωπικό για να Δεν υπάρχει αντιμετωπίσει την περίπτωσή προσωπικό, του. ναι. Αυτή τη στιγμή, πάντως, κάτω από την πίεση και την κοινωνική έκρηξη, γιατί έχει δημιουργηθεί κοινωνική έκρηξη εξαιτίας αυτού του προβλήματος, και επειδή ξέρω ότι αυτό θα έχει κόστος στις επερχόμενες δημοτικές και ευρωεκλογές, η κυβέρνηση προσπαθεί να μπαλώσει το χάπι, μεταφέροντας ξανά πίσω κάποιους εργαζόμενους, 40 αυτή τη στιγμή, και σε δεύτερη φάση προσπαθεί να μεταφέρει άλλους 20, ώστε να λειτουργήσει, υποτίθεται, συνολικά 100. Συνολικά 100, για να λειτουργήσει μια κλινική παθολογική με πιο ευρία γκάμα, υποτίθεται, εξέτασης κλινικών περιστατικών, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί και να δημιουργήσει μια ψευδέστηση, γιατί περί αυτού πρόκειται, έτσι ότι το νοσοκομείο θα μπορέσει να ανταποκριθεί και να ξαναδιοργανωθεί. Πρέπει να πούμε ότι εδώ πέρα υπάρχουν δομές που έχουν σχέση με την νεφρολογική μονάδα, 43 ασθενείς σε πρωινή και βραδινή βάρδια, δηλαδή 43 και 43, και υπάρχει και ένα υπατολογικό κέντρο, το οποίο είναι από τα καλύτερα στα Βαλκάνια όσον αφορά την αντιμετώπιση νόσων σχετικά με την υπατήτηδα Α, Β, Γ, Δ κτλ. Υπάρχει δηλαδή μια ιστορικότητα. Όλα αυτά λοιπόν μας κάνουν να έχουμε το αίτημα το νοσοκομείο να επαναλειτουργήσει. Αυτό ήταν και το με αίτημα. Πλήρες προσωπικό. Με πλήρες προσωπικό. Αυτό ήταν και το αίτημα του λαϊκού. Πόσο προσωπικό είχε στην αφή? Είχε 350. 350. Και πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή. Με Μα το και που 100, δηλαδή πάλι υπολειτουργεί το νοσοκομείο. Υπολειτουργεί. Και πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος έχει μια αναφορά σε αυτό το νοσοκομείο, γιατί είχε και καλή εξυπηρέτηση. Και ξαφνικά, με το που άρχισε να ψευτολειτουργεί, να το πούμε έτσι, περίπου 200 ασθενείς την ημέρα έρχονται και εξυπηρετούνται. Αν σκεφτείτε, είναι πολύ μεγάλος αριθμός, πάνω από τις δυνατότητες του προσωπικού αυτού που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αν σκεφτείτε, το κρατικό της Νίκαιας που είναι δίπλα, εξυπηρετεί 350 ανθρώπους την ημέρα. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι το λαϊκό δημοψήφισμα που έγινε προχθές το βράδυ, γιατί περί αυτού πρόκειται, ξαφνικά μαζεύτηκαν εδώ πέρα 2.500-3.000 κόσμος, ανάγκασε όλους τους δημάρχους, τα δημοτικά συμβούλια, γιατί στην ουσία έγινε ανοιχτή λαϊκή συνέλευση εδώ μπροστά, να όλοι να ζητάνε να ξανανοίξει το λειτουργείο. Και πρέπει να πούμε και μια κουβέντα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι, όταν η τοπική αυτοδιοίκηση στοιχειοδός παίζει το ρόλο αυτό που ζητάει ο κόσμος, το επίσημο κράτος λειτουργεί όπως λειτουργεί τα ΜΑΤ στο Σύνταγμα. Δηλαδή, να σας το πω πολύ απλά, γιατί έχει μια ιστορική αξία. Η διοίκηση του νοσοκομείου δεν είναι για γέλια, για κλάματα είναι. Έτσι, δεν επέτρεψε, δεν έδωσε τη δυνατότητα στους δημάρχους, στα δημοτικά συμβούλια, να κάνουν συνεδρίαση σε χώρο μέσα του νοσοκομείου. Δεν έδωσε αίθουσα. Και αναγκαστήκαμε εδώ στην πύλη που είναι εδώ μπροστά μας, που θα τη δείτε μετά, έτσι, εκεί πέρα να πάρουμε το μικρόφωνο και να μιλήσουμε μπροστά σε 3.000 ανθρώπους.